Κύριε Χατζιανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρία Λιμπέρτη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας. Θα ξεκινήσω με την ίδια ερώτηση που ξεκίνησα και πριν από λίγο με τον κύριο Βασίλη Βρούτση. Κύριε Χατζιανδρέου, δεν θέλετε να βελτιωθεί το λιμάνι στην Νάξο. Αυτό ψηφίσαμε, τη βελτίωση του λιμανιού. Αυτό λέγαμε. Και αυτό παρακαλέσαμε μέχρι τελευταία στιγμή τον Δήμαρχο να φέρει τέτοια πρόταση ώστε να είναι ομόφωνα ή κατά μεγάλη πλειοψηφία αποδεκτή η λύση αυτή του λιμανιού. Γιατί εμείς ζητάμε και επιμένουμε στη βελτίωση των έργων στον υφιστάμενο λιμένα να γίνουν τα έργα που πρέπει για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων, δηλαδή ο κιματοθράφτης που πρέπει να επεκταθεί, να λυθούν τα ζητήματα που πρέπει στο αλλιευτικό καταφύγιο και στο τουριστικό καταφύγιο και από εκεί και πέρα ένας επιπλέον μόλος που θα πιάσει το νοτιά έτσι ώστε τα σκάφη αναψυχής και όλα τα σκάφη τα τουριστικά να είναι με μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα σε αυτό. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο εμείς το στηρίζουμε, το ψηφίσαμε και αυτό ζητάμε να γίνει. Ναι, όμω η γνωμοδότησή σα ήταν αρνητική, επειδή υπήρχε μέσα σε όλο αυτό το σχέδιο και αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο κάτω από το μετεωρολογικό σταθμό. Αυτ... Κάτι το οποίο παρά την επιμονή σα δεν έφυγε μέσα από την... Αυτό το καταφύγιο που στην αρχική λύση και στο πλάι αυτού του καταφυγίου υπήρχε και η πρόσδεση ενό κουραζιερόπλου. Καταλαβαίνετε πόσο εγκληματικό... Αυτό έφυγε το κουραζιερόπλου. Όμως, έφυγε, το έβγαλε το, το, έβγαλε το... το, έβγαλε το... το ΚΑΣ αυτό ναι. έφυγε από, γιατί τον ε, το έβγαλε η αρχαιολογική υπηρεσία αμα θα δείτε ναι, την ναι. απόφαση θα δείτε ότι αυτό αφαιρείται όπως και όπως και αφαιρούνται και όλα εκείνα τα έργα που είχε προτείνει, εμείς τα είχαμε πει από τότε αυτά mm -hmm. είχε είχε, προ, είχε προταθεί αυτή ήταν η αρχική πρόταση του Δημάρχου μέσα στο Βίντσι. Δηλαδή, κάθε ναι, να προ, κάθετο προ, προβλήτα μέσα στο Βίντσι. Όλα αυτά τα οποία ξέραμε από την τα αρχή. Τα πέριψε το ΚΑΣ. Το υποθέταμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν θα τα έκανε αποδεκτά, διότι πλησιάζανε και στο ναό του Απόλλωνα και στο αρχαίο ε, λιμάνι του Λίγδαμη κλπ, κλπ. Τα είχαμε πει και τότε, πριν τρία χρόνια. Mm -hmm. Και εάν μα άκουγε ο κύριο από τότε σήμερα θα είχε κερδίσει η ένα πολύτιμο χρόνο γιατί χάσαμε τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι να ξανασυζητηθεί το θέμα. Άρα λοιπόν προσέχτε να δείτε γιατί εμείς, όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι άλλοι και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν στήριξε αυτή την πρόταση πακέτο. Γιατί αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο το οποίο θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε αλλού στην πόλη στο νησί της Νάξου, δεν είναι απαραίτητα να γίνει εδώ μέσα στην στον επιβαρημένο αστικό ιστό. Για να λειτουργήσει αυτό με τα 250 σκάφη τα οποία προβλέπει, ναι. χρειάζονται έργα οδικά. Χρειάζονται... Κάμα, αυτά είχαν αναλυθεί στη πρώτη παρουσίαση του σχεδίου. Είχε πει ο κύριο Γιαμίντ τότε ότι θα πρέπει να αμφιδρομηθεί η παραλία, να γίνει ένα νέο δρόμο που θα περνάει μπροστά από τα καταστήματα εκεί στον Πόρτο. Ένα στο κόμβο μπροστά στον νόμο, ναι. Ε, τώρα, χθε και... όμω, μα είπαν ότι αυτό είναι άλλο θέμα Όχι, ναι, και άλλο θέμα αυτό... είναι αυτό που συζητάμε. Ναι. Γιατί, 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 γιατί μετά θα μπαίνανε οι συγκοινωνιολόγοι να λέγανε πώ ναι. θα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει λοιπόν, ένα λιμάνι τόσο μεγάλο, 250 ε, τουριστικών σκαφών, χωρί να έχει οδικό δίκτυο. Αυτό είναι, άρα λοιπόν αυτό είναι προβλέπεται και θα γίνει και η αμφιδρόμηση της παραλίας κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο με αυτό που συζητάγαμε πριν μια εβδομάδα στο, στο στην αίθουσα του για το Συμβουλίου. Συμβουλίου για, το, για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη που λέει ο μελετητής, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου που είχε έρθει, ότι η παραλία, αν είναι δυνατόν ακόμα και να πεζοδρομηθεί, όχι ναι. να γίνει διπλής κατεύθυνση και φανταστείτε τη χειμώνα-καλοκαίρι έτσι, Λέτε λοιπόν ότι εσείς είστε αρνητικοί με αυτό το καταφύγιο διότι συγκεντρώνονται πολλές χρήσει μέσα στην πόλη και στο λιμάνι της Νάξου και θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο κυκλοφοριακά αυτή η πόλη η οποία ε, νομίζω κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι δεν αντέχει άλλο. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δρόμο για να ρίξουμε τέτοια κυκλοφορία στην περιοχή της, του Αγίου Γεωργίου πέραν των άλλων επαναλαμβάνω κάτι που το έχουμε πει και το λέει η ίδια η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ίδιου του μελετητή του κυρίου Γιαμίν. Τι λέει, ότι όταν θα γίνει αυτή η εγκατάσταση, η λιμενική αυτή εγκατάσταση, τότε ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας του Αγίου Γεωργίου, θα, η, η άμμος θα, θα φύγει η θάλασσα, να το πω απλά για να γίνει κατανοητό, και θα μπαζωθεί από άμμο, ο, ο μισό Άγιο Γεώργιο. Ναι, αυτό που είπατε Απάντησε, λοιπόν, αυτό το απάντησε είναι... και χθε ο κύριο Γιαμίν σε ερώτημα. Δεν θυμάμαι αν ήταν δικό σα ή κάποιο άλλο, γιατί ε, του τέθηκε το ερώτημα από αρκετού χθε ε, στη συνάντηση. Ε, και είπε ο κύριο Γιαμίν ότι είχαμε προβλέψει κουρασγερόπλιο εκεί που θα δημιουργούσε κάποια θέματα, αλλά το βγάλαμε. Για το θέμα των επιπτώσεων, είπε υπάρχει επιβάρυνση ήδη τη παραλία, δηλαδή ήδη η παραλία. Ε, επιβαρύνεται ε, με τις χρήσεις που υπάρχουν σήμερα αλλά είπε ότι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο η μελέτη που θα περιορίσει τις επιπτώσεις οι οποίες άρα υπάρχουν επιπτώσεις. Ναι, είχε πει μάλ, οι επιπτώσεις και είχε πει σε ένα προηγούμενο συμβούλιο, σας θυμίζω κυρία Λιμπέρτη, ε, θα σας το θυμίσω, είχε πει ο Δήμαρχος, δεν πειράζει λέει, θα βάζουμε κάθε χρόνο μία μπήγα να βγάζει την ναι, άμμο. Ναι, το είχε πει. Ναι, λοιπόν, δεν γίνονται, δεν γίνονται δουλειές έτσι, αυτές είναι, αυτές είναι προχειρότητες, ότι η ανάγκη ε, ύπαρξης και άλλων μαρινών στο, στο νησί, αυτό είναι αναγκαίο. Δεν είπαμε μισό να μην γίνουνε μαρίνε. Αλλά θα μπορούμε να επιλέξουμε έναν άλλο χώρο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα εδώ που δεν χωράει, που είναι ήδη κορεσμένο. Γιατί μία, στο προήμνιο τη μελέτη του ίδιου του μελετητή, λέει ότι η λιμενική ζώνη εδώ, η εγκατάσταση του λιμάνι τη Νάξο, το πρώτο που λέει ότι είναι κορεσμένο. Mm -hmm. Έτσι ξεκινάει. Α, λοιπόν, σε ένα κορεσμένο έρχομαστε να, βάζουμε, να βάλουμε και άλλες χρήσεις και δραστηριότητες. Και καταλαβαίνετε τώρα, 250 σκάφη, η εξυπηρέτηση όλων αυτών των σκαφών, καταλαβαίνετε τι επιβάρηση θα φέρει και πόσο θα υποβαθμίσει όλη εκείνη την τουριστική του Αγίου Γεωργίου, που έχουμε ξενοδοχεία, ξενοδοχικέ μονάδες, ιστορίε και δραστηριότητα τουριστική, όλη αυτή θα υποβαθμιστεί εκτός ότι το θα χάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι όπως είπα προανέφερα της παραλίας του Αγίου Γεωργίου κάποιος για αυτούς τους λόγους ναι, λοιπόν στην την αφιδρόμηση ναι. της παραλίας που αλλάζει τη φυσιογνωμία της παλιάς πόλης η παλιά πόλη μπορείτε να φανταστείτε εμείς τώρα οι παλιοί χωραίτες και οι άνθρωποι που ζουν εδώ και ζουν και καλοκαίρι και χειμώνα αλλά το καλοκαίρι να φανταστείτε την πόλη της Νάξου, την παραλία της Νάξου χωρίς να κλείνει το βράδυ με διπλή κατεύθυνση κυκλοφορία. Από εδώ μέχρι πάνω Παπαβασιλείου και μέχρι τον, τον Γόμβο Από κάτω εκεί, μέχρι τον Αγιώργη. Από τον Αγιώργη το, το και να φτάνει όλη αυτή το σύστημα το δικό μέχρι τον κόμβο που είναι στο λύκειο επάνω στο, στο νοσοκομείο. Ε, Κάποιο ίσω πει τώρα όμω, κύριε Χατζιανδρέου, ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάλι υποβαθμισμένη είναι συγκεκριμένη περιοχή και το χειμώνα και περισσότερο το καλοκαίρι που χρησιμοποιείται το χώρο πάρκινγκ. Κακά τα ψέματα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι ένα δρόμο για περίπατο, για βόλτα και είναι ένα πάρκινγκ δεξιά και αριστερά και με το ζόρι μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο και πόσο μάλλον ένα πεζό. Αυτό εκεί. είπαμε ότι αυτό ο πεζόδρομο πρέπει να αναδειχθεί. Όχι να υποβαθμιστεί περαιτέρω. Να αναδειχθεί, να βρούμε θέσει πάρκιν έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα του παρκαρίσματος των αυτοκινήτων. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Mm -hmm. Δεν γίνονται ε, να θέλουμε όλες τις χρήσεις σε μία, σε το λένε, επιβαρημένη συνοικία και περιοχή της πόλης. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά συνολικά με ένα σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά να πηγαίνουμε να λύσουμε θέματα, τα οποία το ένα λύνει στο ένα και δημιουργεί άλλα τρία προβλήματα από Αλλού. Ε, από εδώ και πέρα, τι πρόκειται να γίνει τώρα με αυτό το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά, όμω το θέμα παίρνει το δρόμο του ούτω ή άλλω. Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσει αυτέ, θα ληφθεί υπόψη η αρνητική γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι οι δύο αρνητικέ γνωμοδοτήσει. Για το ίδιο, θέμα ουσιαστικά, για το ίδιο κιόλας, θέμα ουσιαστικά. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι εάν ήθελε ο κύριο Δήμαρχο. Θα μπορούσε, αφού είδε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρνητικό, γιατί ξαναφέρνει μία σχεδόν ίδια. Πρόταση. Mm -hmm. Σχεδόν η ίδια πρόταση. Γιατί η, 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 αυτό που απερίφθη την προηγούμενη φορά με αυτό που απερίφθη εκτές είναι σχεδόν το ίδιο. Έχει την ίδια λογική. Άρα λοιπόν αυτή που δεν ψηφίσαμε αυτή τη λογική είναι γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε την παλιά πόλη της Νάξου, να διαφυλάξουμε την περιοχή του Αγίου Γεωργίου και να μην φορ, φορτώσουμε υπερβολικά με Κυκλοφοριακή συμφόρηση την περιοχή. Τη παλιά και τη καινούργια πόλης γύρω από το Δημαρχείο και mm -hmm. την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Κοινή πεποίθηση όλων και θέληση όλων είναι να χωροθετηθεί κάπου αλλού ένα νέο λιμάνι, ώστε με την πάροδο του χρόνου να φύγει από εδώ το λιμάνι αυτό, το οποίο δεν το αντέχει πραγματικά η πόλη. Και όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα, αφού βλέπουμε αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού στο νησί μα. Και βέβαια το λιμάνι αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, όχι μόνο το λιμάνι, αλλά και οι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι έξοδοι και οι είσοδοι προ το λιμάνι στη χώρα τη Έχουμε πει λοιπόν ότι θα πρέπει να χωροθετηθεί ένα νέο λιμάνι, όμω δεν βλέπουμε να γίνονται κινήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Τέσσερα χρόνια τώρα το που ακούμε, είμαστε αλλά δεν το σε, αυτοί, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, τέσσερα χρόνια συζητάμε για την αναγκαιότητα χωροθέτηση ενό νέου εμπορικού λιμανιού. Και εκτές και επιβατικού, και, επιβατικού, και, επιβατικού όχι εμπορικού. και και, εμπορικού. το οποίο Αυτά θα, θα σας να πω γίνουν αυτό. παράλληλα. Θα σας πω, επιβατικού λιμανιού. Εχθές λοιπόν και ενώ τα λέμε και το, κάποτε είχαμε κάνει και μια πρόταση να γίνει είχαμε όλη η αντιπολίτευση γίνει ε, να αυτό γίνει, το ένα θέμα. δημοτικό συμβούλιο το οποίο, δεν έγινε ποτέ. το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ειδικά για τον επιβατικό λιμένα. Και χτε, λοιπόν, που έφερε το τεχνικό πρόγραμμα, εδώ είναι οι αντιφάσει. Ενώ ναι, 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 λένε είναι στα λόγια, δεν υπήρχε πουθενά ούτε μία γραμμή, ούτε ένα ευρώ για την έναρξη μελέτη χωροθέτηση του καινούριου επιβατικού λιμένα. Αυτέ είναι Αυτό λοιπόν είναι... οι αντιθέσει και οι αντιφάσει τη παρούσας δημοτικής αρχής και γι' αυτό και εμείς κρατάμε αυτή τη στάση η οποία είναι επιβεβλημένη για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Νάξου. Άρα λοιπόν εσείς είστε υπέρ της βελτίωσης των υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων και κατά της δημιουργίας μιας ενός νέου καταφυγίου που θεωρείται ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πόλη, κάτι το οποίο όμως σας ανάγκασε να ψηφίσετε αρνητικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή, αυτή ακριβώς όπως το λέτε, έτσι ακριβώς είναι, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς το κομμάτι το τελευταίο, να, να πάμε σε αδειοδέτηση, βεβαίω θα μπορούσε να γίνει. Μπορούσε να γίνει, δεν το ήθελε να γίνει αυτό. Διαφορετικά, είπαμε λοιπόν, εγώ μπορούσε το είχα στιγμή... μία ενιαία μελέτη και δεν μπορούσε να, να σπάσει. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί ήταν λοιπόν, με τα σπασίματα τη μελέτη, τηλεφωνήματα που αναφέρθηκαν. Υπό κάποιε προποθέσει, λοιπόν, εμεί είπαμε τι προποθέσει να τι βάλει η διοίκηση, να τι βάλει ο Δήμαρχο τι προποθέσει. Να αφαιρέσει λοιπόν αυτό και να πει, διότι δεν μα καλύπτει η διαβεβαίωση ότι ψηφίστε το όλο και εγώ θα φτιάξω πρώτα το ένα και μετά το άλλο και ενδεχομένως να μην κάνω το τρίτο γιατί δεν μας διασφαλίζει τίποτα αυτό. Υπάρχουν κακά προηγούμενα ανέρεσες των λόγων και κατά συνέπεια έχουμε κάθε λόγο να είμαστε συγκρατημένοι στις προφορικές υποσχέσεις που δεν τηρούνται. Στην αντίληψή μας χθε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και λίγο πριν το διάλειμμα και κατά την ώρα του διαλύματο μετά τη συζήτηση του θέματος αυτού έπεσε στην αντίληψή μα μια, έτσι, ένας Μεταξύ του Δημάρχου και του κυρίου Κορακίτη, του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ε, ακούστηκε ο Δήμαρχο να λέει ότι αφού ψήφισε αρνητικά, γνωμοδότησε αρνητικά, δεν θα επιτρέψει ε, στα σκάφη του να μπαίνουν στο λιμάνι τη Μαρίνα τη Νάξου. Ε, ήταν ένα τυχαίο γεγονό αυτό ένα τυχέ γεγονό. Ε, δεν είναι απλά ένα τυχέ γεγονό, ε, είναι ναι. ένα σοβαρό γεγονό, κύριε Χατζή Ανδρέου, αυτό. Δεν, 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 δεν επιτρέπεται ο Δήμαρχο να εκβιάζει την ψήφο κανενό δημοτικού συμβούλου. Δηλαδή να σου λέει ή ψηφίζει ή δεν θα σου επιτρέπω να μπαίνει μέσα στη Μαρίνα. Και όπως καταλαβαίνετε ο κύριος Κορακίτης έπραξε αυτό που η συνείδησή του, του είχε επιβάλει και ψήφισε σωστά όπως και την προηγούμενη φορά και κατά συνέπεια δεν έχει κανένα λόγο ο κύριος Δήμαρχος να απειλεί κανένα Δημοτικό Σύμβουλο. Πολύ δε περισσότερο τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, καταδικαστέω σίγουρα αυτό το γεγονό. Θέλω να σα ρωτήσω και κάτι ακόμη. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία τη Οικονομική Επιτροπή, συζητήσατε για τον προπολογισμό, έτσι. Ο προπολογισμό καταψηφίστηκε από την, από, και από την παράταξη τη δική μου και από την παράταξη του κυρίου Βρούτσι. Mm -hmm. Ο προπολογισμό που θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τι επόμενε ημέρε για έναν απλό λόγο. Όλα διότι η αναπτυξιακή αυτή αντίληψη την οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας πώς θέλουμε να δούμε την άλλη μέρα, το όραμά μας δηλαδή για την Άξο και τις μικρές κυκλάδες, γιατί δεν είναι μόνο η Νάξος, έχουμε και τη Σχινούσα και τη Δονούσα και την Ιρακλιά και το Κουφονήσι όλα τα νησιά του Δήμου Νάξου. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν δίνει εκείνο το όραμα και τις λύσεις, όπως εμείς το έχουμε ονειρευτεί και όπως εμείς θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Mm -hmm. Είναι ένας προϋπολογισμός περισσότερο γραφειοκρατικός, με κάποια συνεχιζόμενα έργα, τα οποία ορισμένα από αυτά είναι αναγκαία και απαραίτητα και γι' αυτό και άλλωστε και στην Οικονομική Επιτροπή σε προηγούμενες αυτές επιμέρους τα ναι. έχουμε στηρίξει, mm -hmm. αλλά στο σύνολό του ο, το προϋπολογισμός που, που δείχνει την κατεύθυνση που κατευθύνονται τα λεφτά σε ποια έργα και τι αποτέλεσμα αναπτυξιακό, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο θα έχει, αυτό... Λείπει από αυτό το προπολογισμό. και γι' αυτό και το καταψηφίσαμε. Σε περίπτωση εκλογής νέας δημοτικής αρχής ε, μπορούν να αλλάξουν, να γίνουν, να αυτό το προϋπολογισμό. Θα γίνουν έτσι. γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο προπολογισμό είμαστε τέταρτο μήνα τώρα. Είναι πολύ λίγοι οι μήνες έχουν, ε, Ναι, Όπω καταλαβαίνετε ε, ένα μικρό κομμάτι αυτού του προπολογισμού μπορεί να υλοποιηθεί. Ε κάτι βέβαια, μετά από το Πάσχα θα ναι. τον έχουμε στα Α, σίγου... λοιπόν, σίγουρα. όπως καταλαβαίνετε ο μισός... ο μισός χρόνος έχει φύγει χωρίς να έχουμε προϋπολογισμό. Μάλιστα, άλλα θέματα που, συζη... άλλα θέματα που συζητήσατε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν διάφορα τρέχοντα περισσότερα ζητήματα που είχαν να κάνουν με κάποιες παρατάσεις κάποιων έργων και τις μεταφορές των ανακυκλώσιμων υλικών. Mm -hmm. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα τώρα πώς θα μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε να μειώσουμε το ανταποδοτικό τέλος, αυτό είναι ένα θέμα και πώς θα μπορέσουμε να το δούμε, είναι σε εξέλιξη αυτό, θα το δουν οι υπηρεσίες και ένα ζήτημα άλλο που μπήκε εκτός στην κουβέντα, αλλά εκτό ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια ήταν για το θέμα των αφαλατώσεων. Mm -hmm. Είχαμε κάποτε συζητήσει, και αυτή ήταν και η άποψη δική μου, και είχαμε την υπόσχεση και του Δημάρχου ότι αν όποτε θα γίνει η δική μα αφαλάτωση, αυτό. Το εργοστάσιο να το πω έτσι mm -hmm. για να γίνει κατανοητό αυτή η μονάδα να το πω πιο απλά αυτή η μονάδα θα πρέπει να πάει σε κάποιο σημείο μακριά από το κέντρο εδώ της πόλης και είχαμε πει μάλιστα ότι μπορεί να πάει στο Ξηρόκαμπο σε ένα σημείο που είναι η διοκτησία του Δήμου και από εκεί που δεν δημιουργεί ούτε η... ούτε προβλήματα ούτε... εκεί στις παραλίες ούτε και τα λοιπά. στις παραλίες δεν είναι... ούτε τίποτα mm -hmm. και να πέφτει στο κεντρικό δίκτυο κατευθείαν το νερό που γιατί περνάει από το δρόμο χώρα σε γκαρόν, ας πούμε, από εκεί. Τώρα μιλάμε για αφαλάτωση και πάλι εδώ στη, κάτω από τη λαϊκή αγορά. Με έκπληξη λοιπόν εχθέ ακούσαμε, γι' αυτό έγινε και έτσι η εμβόλυμα αυτή η συζήτηση σήμερα. Με έκπληξη ακούσαμε χθε στο Δημοτικό Σύστημα από τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι σκέπτεται να εγκαταστήσει, να χωροθετήσει αυτή τη μονάδα λίγο πολύ εκεί που είναι και σήμερα. Δηλαδή κάτω Εκεί στον πεζόδρομο επάνω για τον οποίο συζητάγαμε. Με γύρω-γύρω μαγαζιά εκεί που περίπου και περίπου κάτω κύριο από εκεί που σήμερα γίνεται η λαϊκή η αγορά, εκεί στο Καρνάγιο, mm -hmm. σε αυτή την περιοχή περίπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια πάρα πρόσθετη επιβάρηση πάλι της ίδιας περιοχής. Εδώ, της περιοχής της χώρας που είναι ήδη επιβαρημένη, πέραν των άλλων επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη αφαλάτωση από αυτή που έχουμε σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε μια μονάδα χιλίων κυβικών. Όταν θα κάνουμε μια μόνιμη δική μας εγκατάσταση, θα είναι τουλάχιστον διπλάσιας δυναμικότητας. Δύο ναι. χιλιάδων κυβικών την ημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Βέβαια ας ελπίσουμε ότι θα το επανεξετάσει ο Δήμαρχος, και είμαστε ανοιχτοί, εμείς τις προτάσεις μας τις έχουμε κάνει, πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει εκεί μακριά, έστω και αν υπάρχει ένα επιπλέον κόστο να γίνουν κάποιες σολίνες από εκεί μέχρι το δίκτυο. Αλλά αυτό, θα, το μικρό αυτό κόστος θα το ισοσκελίσουμε με το τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό το πράγμα μέσα στην καρδιά όχι μόνο τη πόλη, αλλά και στην καρδιά Στα καταστήματα, γύρω-τριγύρω. Είναι εντάξει, δεν είναι. Ζώνης. Δεν είναι ωραίο θέαμα να πίνει το ποτό σου ή τον καφέ σου και να ακού δίπλα το... την αφαλάτωση, α πούμε, να δουλεύει. Αυτό είναι απόλυτα αυτή, κατανοητό. Ναι. Αυτό είναι τα αυτονόητα. αυτά είναι τα αυτονόητα. Δυστυχώ mm πολλέ -hmm. Δυστυχώς πολλές φορές κυρία Λιμπέρτη για τα αυτονόητα προσπαθούμε να πείσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζή Ανδρέου που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα.